Με την επιβολή των μνημονιακών πολιτικών την τελευταία πενταετία, οι εργαζόμενοι είδαν τους μισθούς αλλά και τα δικαιώματά τους να γκρεμίζονται. Εσείς είστε ο πρώτος Υπουργός Εργασίας της πρώτης αριστερής κυβέρνησης στη χώρα και έχετε εξαγγείλει ήδη κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες για να αλλάξει το ισχύον πλαίσιο για τις εργασιακές σχέσεις, για τους μισθούς και τις απολύσεις. Σε αυτά τα θέματα θα ήθελα να μου πείτε τις προτεραιότητά σας. Καταρχήν να κάνουμε μια επισήμανση. Η συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης επιβεβαιώνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι ο πραγματικός και βαθύτερος σκοπός του Μνημονίου ήταν τελικά στο να διαλυθούν οι εργασιακές σχέσεις, να συρρυκνωθεί το κοινωνικό κράτος και ουσιαστικά να πάμε σε μια κατάσταση πλήρους απορρίθμισης στον χώρο της εργασίας. Και γι' αυτό διαπιστώνει κανείς ότι τα θέματα που σχετίζονται με το ασφαλιστικό και τα εργασιακά αποτελούν θέματα τα οποία καίνε στις μέχρι τώρα συζητήσεις. Νομίζω ότι όσον αφορά την κυβέρνηση είναι απόλυτα σαφής σε αυτά τα ζητήματα. Το κατέστησε σαφές από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, το επαναπιβεβαίωσε στις προγραμματικές της δηλώσεις και εμείς κινούμαστε στη βάση αυτών των κατευθύνσεων. Δηλαδή, για το διάστημα του τετραμήνου, το διάστημα δηλαδή της συμφωνίας Γέφυρα, σκοπεύουμε να, και θα έλεγα ότι μάλιστα έχουμε φτάσει και στην ολοκλήρωση αυτών των επεξεργασιών, να αναλάβουμε τρεις μεγάλες πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι η νομοθέτηση της σταδιακής επαναφοράς του κατώτατου μισθού με μια δόση 751 ευρώ. Ναι. Αυτό θα γίνει σταδιακά μέχρι. Ναι, με μια δόση, πρώτη δόση να είναι εντός του 15 από 1η Οκτωβρίου και η δεύτερη να είναι στο δεύτερο, με την έναρξη του δεύτερου εξάμηνου του 2016. Αυτό ως νομοθέτημα θα προηγηθεί και αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο νόμος για τις συλλογικές συμβάσεις. Και παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα, η τρίτη δράση μας εντός του τετραμήνου είναι η αναδιοργάνωση, η ενίσχυση και η στήριξη της επιθεώρησης εργασίας. Μια και το αναφέρετε για την επιθεώρηση εργασίας, η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω είναι η εξής. Επειδή διαχρονικά το γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχει μια υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, η οποία λειτουργεί από μόνη της αυτή η υποστελέχωση, σκανδαλωδώς υπέρ της εργοδοσίας. Και ταυτόχρονα βοηθάει και την εισφοροδιαφυγή, το οποίο συνδέεται με συντάξεις και κοινωνικό κράτος. Άρα, πώς σκέφτεστε, πιο συγκεκριμένα να μου πείτε, τι θα κάνει με την επιθεώρηση εργασίας? Θα έλεγα στην κυριολεξία ότι ακυρώνει την ύπαρξή της. Διότι έστω και υποστελεχωμένη, δεν θα μπορούσε κανείς να της χρεώσει ότι λειτουργούσε σκανδαλωδώς υπέρ της εργοδοσίας. Θα ήταν κάτι άδικο και για τους ανθρώπους που. Όχι, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι διεφθαρμένοι. Όχι, εννοούσε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Ναι. Απλώς πολλές από τις λειτουργίες της είχαν ακυρωθεί αυτό λόγω της υποστελέχωσης και αν θέλετε και λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης να παίξει το ρόλο της. Δηλαδή τι να κάνει, να ελέγξει την νομιμότητα, την εφαρμογή των νόμων και να προστατεύσει ουσιαστικά αυτό που ονομάζουμε δικαιώματα του κόσμου της εργασίας. Βεβαίως εδώ πέρα πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι να ελέγξει ποια νομιμότητα, διότι τα τελευταία χρόνια αυτό που ονομάζουμε έννοια του εργατικού δικαίου στους χώρους της εργασίας δεν υφίστατο. Ήταν απούσα. Είχε πληγεί ανεπανόρθωτα. Ανεπανόρθωτα, όχι ανεπανόρθωτα, ότι εμείς το επανορθώνουμε, αλλά είχε υποχωρήσει. Σήμερα λοιπόν η επιθεώρηση εργασίας καλείται ουσιαστικά να υποστηρίξει με την ενεργό παρουσία της όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε βάλει, που βάζουμε μπρος. Πώς θα γίνει αυτό? Με περισσότερο κόσμο. Θα γίνει προσλήψεις δηλαδή? Ναι, κατά προτεραιότητα μέσα από το νομοσχέδιο που κατατίθεται τώρα με την υπογραφή του Κατρούγκαλου θα προσληφθεί κόσμος στην επιθεώρηση εργασίας.
Έχουμε κατά νου πολύ άμεσα να βάλουμε μπρος ένα σχέδιο αναδιοργάνωσής της και κυρίως διαθέτουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη μας διαφορά, την πολιτική βούληση να παίξει τον ρόλο της. Προσέξτε να δείτε. Εδώ θέλω να σταθώ σε κάτι. Δεν θέλουμε απλά και μόνο τους επιθεωρητές εργασίας να βγαίνουν με ένα δρεπάνι ή, εν πάση περιπτώσει, με ένα μπλοκ και να χώνουν πρόστιμα, όταν μάλιστα υπάρχει και εμπειρία ότι από αυτά μόνο το 20% πληρώνονται. Μάλιστα. Εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργήσει και μια άλλη αντίληψη προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων. Άρα σημαίνει ότι δεν αρκεί απλά και μόνο ένα πρόστιμο, υπάρχουν ίσως και πιο έξυπνοι τρόποι, έτσι ώστε, για παράδειγμα, αυτός ο οποίος πιάνεις να δουλεύει περισσότερες ώρες από ό,τι αναφέρεται στις καταστάσεις, ή αυτός που είναι εντελώς μαύρος, ανασφάλιστος, να ουσιαστικά να μην βάζεις απλά και μόνο ένα πρόστιμο, γιατί πολλές φορές τι έχει γίνει. Αυτό μεταφράζεται στο εξής: ούτε το πρόστιμο να πληρώνεται και ο άλλος να χάνει τη δουλειά του. Εμάς λοιπόν μας ενδιαφέρει η επιθεώρηση εργασίας να είναι αυτή η οποία θα εξαναγκάσει, έτσι ώστε αυτός να προσληφθεί την επόμενη μέρα και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ίσως τότε με κίνητρο να μειωθεί το πρόστιμο. Λέω κάποιες ιδέες. Έτσι, άλλη ιδέα μπορεί να είναι, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, να, αντί να βάλεις ένα χρηματικό πρόστιμο, να πεις ότι σταματάει η λειτουργία της επιχείρησης για μία, δύο, τρεις μέρες. Και ίσως αυτό πανάει περισσότερο. Απλώς ήθελα να σας πω το εξής, μια και το θίξατε προηγουμένως, δεν θέλετε να βγείτε με το δρεπάνι, ότι υπάρχει στις ελληνικές επιχειρήσεις κατά 95% απασχολούν μέχρι 10 άτομα. Και την προηγούμενη περίοδο δεν ήταν μόνο υποστελεχωμένοι, ήταν και πολιτικά υποστελεχωμένοι, γιατί για να επιβιώσουν κάποιες επιχειρήσεις θεωρούσαν λογικό να χρησιμοποιούν μαύρη εργασία. Γιατί αν χρησιμοποιήσουν κανονική εργασία, αυτή ήταν η λογική, θα κλείσουν. Ναι, δεν επιβεβαιώθηκε βέβαια αυτή η προσέγγιση, διότι εδώ πέρα είχαμε και δραματική μείωση των μισθών, αύξηση της ανεργίας, άρα αυτό που μας λέγανε ότι αν μειωθεί η ανεργία, ουσιαστικά, αν αυξηθούν οι μισθοί, ουσιαστικά αυτό θα είναι ένα κίνητρο για αύξηση των θέσεων εργασίας, δεν επιβεβαιώθηκε. Αυτό δε που ονομάζουν οι νεοφιλελεύθεροι ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ουσιαστικά έχει μείνει στάσιμη τα χρόνια αυτά. Τα χρόνια δηλαδή εφαρμογής αυτής της σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Άρα δεν επιβεβαιώνεται καθόλου και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτές οι συνταγές, δηλαδή της βίαιης μείωσης των εισοδημάτων κατ' επέκταση και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, σήμερα διαπιστώνεται από πάρα πολλές πλευρές και δεν εννοώ μόνο από την πλευρά των εργαζομένων ή της αριστεράς, αλλά από ένα μεγάλο κομμάτι και των εργοδοτικών οργανώσεων ότι ήταν αδιέξοδες. Όλοι σήμερα δηλαδή πληρώνουν την ύφεση. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας βεβαίως, ανάλογα με την θέση του στην κοινωνική διαστρωμάτωση, αλλά όλοι πλέον το πληρώνουν. Να σας ρωτήσω τώρα κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με εργασιακά δικαιώματα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Μέχρι σε αυτά τα 5 τελευταία χρόνια καταστατηγήθηκε και το δικαίωμα της απεργίας με διάφορους τρόπους. Ένας από τους οποίους είναι η πολιτική επιστάτευση. Εσείς σκέφτεστε να καταργήσετε την πολιτική επιστάτευση? Οπωσδήποτε. Και είναι πολύ απλό αυτό νομίζω. Είναι ένας νόμος χουντικής έμπνευσης και λογικής. Και σε συνόνοηση που έχω κάνει με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, θα είναι κάτι το οποίο θα προβλέπεται στο πρώτο νομοσχέδιο, από όσο γνωρίζω, που θα καταθέσει. Η κατάργηση δηλαδή της πολιτικής επιστάτευσης. Είπατε προηγουμένως ότι θα κάνετε, στο νόμο υπάρχει και το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων και των νομικών συμβάσεων εργασίας. Ξέρετε, στα τελευταία αυτά χρόνια οι κυβερνήσεις προωθούσαν, οι μνημονιακές κυβερνήσεις, αλλά και οι εργοδότες, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες είναι πάρα πολύ δυσμενείς για τους εργαζόμενους. Σε αυτό το θέμα έχετε κάποιες ειδικές σκέψεις? Εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε όλο εκείνο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έδινε την δυνατότητα στα συνδικάτα, στα σωματεία να διαπραγματευτούν από θέσεις αξιοπρέπειας και ισχύως απέναντι στην εργοδοσία.
Αυτό το θεσμικό πλαίσιο διαλύθηκε κυριολεκτικά. Θα έλεγα με μία φράση, αν μου λέγανε πώς θα περιγράψεις την κατάσταση του χώρου της εργασίας τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα η μνημονιακή κυριολεκτικά τα διαλύσαν όλα. Και αυτό εισπράττουμε εμείς εδώ πέρα στο Υπουργείο κυριολεκτικά κάθε μέρα. Μας έρχονται περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι με το πιστόλι στον κρόταφο εξαναγκάζονται στο να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις, εργαζομένων όπου δεν έχουν τυπικά απολυθεί αλλά είναι απλήρωτοι, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια έχουν εξαφανιστεί οι επιχειρηματίες που ήταν από πίσω, άρα αυτοί δεν θεωρούνται τυπικά άνεργοι. Προβλήματα δηλαδή που καμιά φορά δεν μπορεί να τα πιάσει η ισχύουσα νομοθεσία. Τα πράγματα είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο χειρότερα από ό,τι τα αντιλαμβάνεται ο καθένας ως παρατηρητής. Και αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη ευθύνη για μας, πως θα μπορέσουμε να ανατάξουμε σιγά σιγά την μεγάλη ζημιά που έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό θα επαναφέρει την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων, το ρόλο της διαιτησίας, του ΟΜΕΔ δηλαδή, την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων, και νομίζω ότι θα έχει και βελτιωτικές προτάσεις και θα προβλέπει και βελτίωση της νομοθεσίας σε σχέση με αυτό που ίσχυε πριν τις καταργήσουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Θέλω όμως εδώ να σας πω κάτι. Έδινα μία συνέντευξη προχθές σε ένα γαλλικό περιοδικό και μου λέγαν πως τα τελευταία νομοθετήματα της εκεί γαλλικής κυβέρνησης αποσκοπούν στο να περιορίσουν την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων και στη Γαλλία. Mm-hmm. Τι διαπιστώνουμε δηλαδή, ότι η Ελλάδα πράγματι ήταν πειραματόζω. Το πειραματόζω και τα συμπεράσματα από αυτό το πείραμα θέλουν να τα εξαγάγουν, να τα εφαρμόσουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε, μια και αναφερθήκατε και στο γενικότερο πλαίσιο, οι δανειστές ζητούν διαχρονικά αυτές τα τελευταία 5 χρόνια μειώσεις των συντάξεων κύριων και επικουρικών, όπως επίσης και μείωση ακόμα περισσότερο του οποιοδήποτε κοινωνικού κράτους έχει απομείνει. Σε αυτά τα θέματα, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης σας? Αυτές που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Καμία περαιτέρω μείωση, κατάργηση του μαθηματικού τύπου, ο οποίος μεταφραζόταν σε περαιτέρω μειώσεις. Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις μέχρι τώρα αποδοχές. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα θέμα, αυτά δεν λύνουν το μεγάλο ζήτημα του ασφαλιστικού. Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί οι δανειστές σας βάζουν τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Ναι, αν ισχύσει αυτό, τελείωσε. Δεν θα ισχύσει για την κυβέρνηση. Και πού θα βρείτε την χρηματοδότηση? Πού θα βρείτε την χρηματοδότηση? Αυτό λοιπόν που εμείς απαντάμε είναι ότι υπάρχει ανάγκη μιας συνολικής ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η οποία θα καθιερώνει και νέους πόρους. Γι' αυτό έχουμε εξαγγείλει τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου, το οποίο θα αξιοποιεί την δημόσια περιουσία, τα έσοδα του οποίου θα πηγαίνουν για την στήριξη του ασφαλιστικού, της ασφάλισης, της κοινωνικής ασφάλισης. Τι εννοείται θα αξιοποιεί την περιουσία του δημοσίου? Δεν θα την ιδιωτικοποιεί, αλλά θα την αξιοποιεί προς όσφαλος των ταμείων, γιατί μέχρι τώρα... Το δέχομαι το ερώτημα, γιατί μέχρι τώρα αυτή η λέξη ήταν ύποπτη. Ναι. Πίσω από την πολύ εύυχη λέξη αξιοποίηση, ουσιαστικά ήταν το ξεπούλημα. Mm-hmm. Το ξεπούλημα. Δεν μιλάμε για μια τέτοια λογική. Εννοείται δηλαδή θα δοθούν... Για παράδειγμα έχει μια τεράστια κίνητη περιουσία. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο και ιδιαίτερα πολλά ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή πραγματικά είναι εγκαταλελειμμένη. Στην καλύτερη περίπτωση να είναι καταγεγραμμένη και αν είναι στο σύνολό της, κανείς δεν ξέρει αν μπορεί να αποδώσει κάτι, τι ενέργειες μπορούν να γίνουν για να αποδώσει κτλ. Κτλ. Άλλωστε, σας θυμίζω και αυτό το οποίο είχε πει ο κύριος Ρωμανιάς, ότι στις μελέτες που είχαν κάνει δεν είχαν προσμετρήσει την αξία της ακίνητης περιουσίας. Αυτή λοιπόν είναι η κατεύθυνσή μας. Διότι... πράγματι, εδώ πέρα χρειάζονται τομές. Αν θέλουμε, ας πούμε, πράγματι το ασφαλιστικό σύστημα να είναι βιώσιμο.
Η αντιπολίτευση, ξέρετε, ισχυρίζεται, για να σας πάω τώρα σε πιο γενικά πολιτικά ερωτήματα, η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι η κυβέρνησή σας οδεύει προς την υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου. Είτε αυτό θα συμβεί τώρα, είτε θα συμβεί τον Ιούνιο. Επιπλέον, αν η ελληνική οικονομία δεν βγει, δεν μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από την ελεύθερη αγορά, την αγορά, εν πάση περιπτώσει, όπως ονομάζεται, από πού θα χρηματοδοτηθεί? Είναι ένα ερώτημα προς εσάς. Ναι. Ένα ερώτημα πραγματικό. Ναι. Τουλάχιστον ως προς το δεύτερο σκέλος, διότι το πρώτο δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν ήρθε για να εφαρμόσει καμία εκδοχή μνημονίου. Και αυτό πρέπει να είναι απολύτως καθαρό. Δεν θα υπήρχε λόγος να είμαστε σε κυβερνητικές θέσεις για να εφαρμόσουμε μία παραλλαγή των προηγούμενων πολιτικών. Βεβαίως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η μνημονιακή αντιπολίτευση οφείλει εντός εισαγωγικών να τα λέει αυτά για να μπορέσει να δικαιολογηθεί πρώτα απ' όλα η ίδια, η οποία πραγματικά είχε παραδοθεί στα κελεύσματα, στα επιχειρήματα και στις θέσεις των δανειστών. Το θέμα βέβαια της χρηματοδότησης που θέτεις είναι ένα πραγματικό ζήτημα το οποίο απασχολεί οποιαδήποτε οικονομία, είτε σε κατάσταση ύφεσης, είτε ανάπτυξης. Θα έλεγα δε ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη, πάντοτε πρέπει να έχουμε κατά νου την αναγκαία χρηματοδότηση που πρέπει να υπάρχει. Αυτό βέβαια είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Διότι εδώ πέρα, όπως πολύ σωστά χαρακτηριστικά έχει υποθεί, είχαμε μια τοξική χρηματοδότηση. Είχαμε μια χρηματοδότηση που οδήγησε στην εκτείναξη του χρέους αφενός, και ήταν μια χρηματοδότηση η οποία απλά και μόνο αποσκοπούσε στο να δένει την χώρα χειροπόδαρα, να υποθηκεύει τον μέλλον της, να διαλύει και να συρρυκνώνει το κοινωνικό κράτος και τις εργασιακές σχέσεις, όπως λέγαμε πριν. Ήταν μια χρηματοδότηση που εξυπηρετούσε την αναπαραγωγή ενός χρέους, το οποίο αντί να μειώνεται, αυξανότανε. Και προφανώς το διαμεσολαβούσαν πολιτικές βαθύτατα ηφαισιακές και αντικοινωνικές. Τέτοια χρηματοδότηση δεν θέλουμε. Θέλετε. Τέτοια χρηματοδότηση δεν θέλουμε. Θέλουμε όμως την χρηματοδότηση την άλλη. Αυτή η οποία θα δίνει την δυνατότητα. Από ποιους? Η θέση μας. Αν δεν βγείτε στις αγορές, δηλαδή, αν δεν βγείτε εσείς. Η στρατηγική μας πρόταση είναι ότι αυτή την χρηματοδότηση την θέλουμε καταρχήν ύστερα από μία συνεννόηση με τους εταίρους μας για την αναδιάρθρωση του χρέους. Αναδιάρθρωση και εννοώ την δραστική μείωσή του στη βάση της πρότασης που έχουμε πει πάρα πολλές φορές αναλυτικά. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτό το θέμα και ταυτόχρονα αν δεν το συνδέσουμε με μια νέου τύπου, θα έλεγα κανείς, χρηματοδότηση, η οποία ακριβώς να έχει την αναπτυξιακή διάσταση, τότε φοβάμαι πάρα πολύ πως δεν κάνουμε τίποτα. Σωστά, αλλά ουσιαστικά μιλάτε πάλι ότι θα ζητήσουμε χρηματοδότηση, αφού δεν θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές, από τους εταίρους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θέλω να σας πω ότι. Εγώ δεν λέω. Η στόχευση πρέπει να είναι να βγούμε στις αγορές. Αλλά για να βγούμε στις αγορές πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας. Για να πατήσουμε στα πόδια μας, υπάρχει ανάγκη προηγουμένως να γίνει μια διευθέτηση, μια απάντηση, μια δραστική μείωση του χρέους. Σωστά. Γι' αυτό διάβασα σε μια συνέντευξη που δώσατε στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit, αν διαβάζω καλά τα γερμανικά. Είχατε πει ότι δώσατε χθες, αν δεν κάνω λάθος. Χθες βγήκε στην εγχώρια αγορά. Αν η Ελλάδα δεν λάβει χρήματα εντός των επόμενων 10 ημερών, τότε λυπάμαι, αλλά αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων συμμάχων μας αποφάσισε να σκοτώσει την Ελλάδα. Αν ο καπετάνιος μας πετάξει από το κατάστρωμα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κολυμπήσουμε. Εδώ ερχόμαστε στον πολιτικό πυρήνα, μάλλον στον πυρήνα ενός πολιτικού προβλήματος. Διότι σε τελική ανάλυση αυτή η υπόθεση δεν έχει να κάνει με νούμερα. Έχει να κάνει με την επιλογή και την απάντηση απέναντι στο μείζον πολιτικό ζήτημα που λέγεται πώς η Ευρώπη, ως σύνολο πλέον, αντιλαμβάνεται το παρόν και το μέλλον της. Διότι εάν υπάρχει αυτή η αιμονή στην νεοφιλελεύθερη ακαμψία,
αν υπάρχει αυτή η δογματική προσήλωση σε αυτές τις συνταγές οι οποίες διαλύουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, φοβάμαι πάρα πολύ το μόνο που κάνουμε είναι να ενισχύουμε φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύουμε έναν ακροδεξιό ευρωσκεπτικισμό και πολλές φορές ακόμη και την άνθηση, αν και δεν ανθίζουν αυτά τα πράγματα, των ναζιστικών φαινομένων πια. Άρα αυτό που ουσιαστικά λέτε και εσείς και η κυβέρνησή σας είναι ότι δεν έχετε οικονομικά μέσα για να τους πιέσετε, αλλά μόνο πολιτικά. Καταλαβαίνω λάθος? Ναι, βέβαια. Αυτή η διαπραγμάτευση πάνω απ' όλα είναι πολιτική. Είναι ενιαία σήμερα η Ευρώπη? Προφανώς η τελική απάντηση πάντοτε είναι μία. Αλλά αυτό επιδιώκουμε, να επηρεάσουμε την τελική στάση των δανειστών μας. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχουν φωνές οι οποίες αντιλαμβάνουν την ορθότητα των δικών μας αναλύσεων και των επιχειρημάτων. Εμείς εντελώς ειλικρινά αυτό που λέμε σήμερα στην ελληνική κοινωνία, κοιτάξτε, έτσι είναι τα πράγματα, δεν θα αεροποιήσουμε καταστάσεις, δεν θα έχουμε τελικά εμείς την ευθύνη μιας ενδεχόμενης ρήξης, αλλά θα είναι επιλογή των ηγέτιδων δυνάμεων σήμερα στην Ευρώπη, όχι μόνο να τα βάλουν με την Ελλάδα, να απομονώσουν την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά να υπονομεύσουν την ίδια την ευρωπαϊκή προοπτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ προημερών έχει καταθέσει στη Βουλή μια πρόταση για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το πώς πήγε η χώρα στα μνημόνια. Ωστόσο, όπως πολύ καλώς ξέρετε κι εσείς, οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής έχουν μια πολύ κακή φήμη, τουλάχιστον στον κόσμο, διότι όποτε ασχολήθηκαν με θέματα κρίσιμα, στην πραγματικότητα κουκούλωσαν υποθέσεις παρά ανέδειξαν αλήθειες. Σε τι θα διαφέρει λοιπόν από αυτή την εμπειρία η νέα εξεταστική επιτροπή? Νομίζω υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Ότι γίνεται με πρωτοβουλία μιας κυβέρνησης η οποία δεν είναι σαν τις προηγούμενες, είναι στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια τομή συνολικά για την πολιτική ζωή του τόπου και νομίζω ότι θα είναι και μια τομή σε αυτή την εμπειρία του τρόπου λειτουργίας των εξεταστικών επιτροπών. Εξεταστική επιτροπή δεν σημαίνει δικαστήριο, δεν σημαίνει ειδικό δικαστήριο. Σημαίνει πρώτα απ' όλα διερεύνηση ευθυνών πολιτικών και ενδεχομένως ποινικών ευθυνών και τότε πια είναι η επόμενη φάση των δικαστηρίων. Δεν γίνεται, δεν εκκινούμε από μια ρευβασιστική λογική, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για το πώς οδηγηθήκαμε εδώ και υπάρχουν και μια πληθώρα δικογραφιών που έχει περάσει κατά καιρούς τα προηγούμενα χρόνια από τη Βουλή, την οποία, αν θα έλεγε κανείς, οφείλουμε να την συναρμολογήσουμε και να πάμε ακόμη παραπέρα για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα τα οποία απασχολούν σήμερα τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Τι έγινε με το PSI, γιατί τελικά αυτό το εντός εισαγωγικών κούρεμα, το οποίο στην ουσία δεν ήταν κούρεμα, διότι αμέσως μετά είδαμε ότι το χρέος αντί να μειωθεί αυξήθηκε, αλλά οδήγησε στην καταλήστευση των αποθεματικών, των ταμείων, των νοσοκομείων, των πανεπιστημίων κτλ. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, σας γίνεται ήδη κριτική ότι ουσιαστικά πιάνετε την περίοδο του 1ου Μνημονίου 2009-2010 και μετά και για λόγους όπως σας γίνεται κριτική από την αντιπολίτευση, ότι έχετε συνεργαστεί με ένα μέρος της δεξιάς, ΑΝΕΛ, και ενδεχομένως έχετε κάποιες υπόγειες σχέσεις με τους Καραμαλνικούς, έχετε αφήσει απ' έξω την περίοδο του Κωστά Καραμαλή και το τι είχε γίνει εκεί. Τι απαντάτε σε αυτές τις κατηγορίες? Κοιτάξτε, οι πολιτικές ευθύνες είναι δεδομένες και θα μπορούσε κανείς, εάν ξετύλιγε το κουβάρι, να φτάσει δεκαετίες πίσω. Τουλάχιστον την εποχή του Σιμίτη το 2004. Αλλά φοβάμαι τότε αυτή η τόσο μεγάλη χρονική επέκταση ουσιαστικά θα οδηγούσε στην διάχυση των ευθυνών όταν μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο ξεχωριστή την οποία οφείλουμε να ψάξουμε σε βάθος. Γι' αυτό νομίζω ότι... Γι' αυτό έχετε επικεντρωθεί, δηλαδή, από το 10 μέχρι το 9 μέχρι σήμερα. Ο χρονικός προσδιορισμός με τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε
την, θυμόσαστε τότε τις αναθεωρήσεις, για παράδειγμα, του ύψους των ελλημάτων μέσω της Ελστάτ, το χρονικό περιθώριο διακανονισμού των κρατικών ομολόγων που ξαφνικά επεκτάθηκε για 7 μέρες και αυτή η πληροφορία σε όσους την γνώριζαν εκ των προτέρων μπορεί να αποτέλεσε μια πρώτη τάξης δυνατότητα ώστε να κερδοσκοπήσουν. Υπάρχουν ζητήματα πέρα των πολιτικών ευθυνών τα οποία χρήζουν μελέτης και απαντήσεων. Εκ μέρους της δημοκρατικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη που είχατε την καλοσύνη να μας παραχωρήσετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.